Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάμε μέχρι την όμορφη Θεσσαλονίκη. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Χαλκιάς. Να πούμε μια γλυκιά καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, είμαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε εσάς, στη συμπομπή σας και στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Ετοιμάζεστε για την πρεμιέρα σας στο Θέατρο Δάσους, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη με την παράσταση Αριστοφάνης Ηρώνδας Κόντρα Τέμπο. Ακριβώς. Και μετά θα ακολουθήσει... Ένα έργο του Άκη Δήμου. Θέλετε να συνεχίσω εγώ ή θα με ρωτήσετε? Ναι, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε Χαλκιά. Γι' αυτό με ακούτε και εγώ προσπαθώ να σταματήσω για να μπορέσετε να απαντήσετε εσείς. Καταλαβαίνω. Είμαι στη διάθεσή σας. Ωραία. Πείτε μας λίγο, ξεκινάτε στις 6 του μήνα. Πείτε μας δύο πράγματα για το έργο. Τι θα δει ο κόσμος εκεί, θα γελάσει με τον Αριστοφάνη? Προφανώς. Μιλάμε για Αριστοφάνη και δεν εντάξουμε μέσα το γέλιο, για το που καήκαμε. Αλλά δεν είναι μια παράσταση αριστοφανική. Mm-hmm. Είναι ένα έργο του Άκη Δήμου με αφορμή τον Αριστοφάνη και έναν επίδοξο μετά από αρκετά χρόνια, αρκετούς αιώνες, έναν ο οποίος άκουγε στο όνομα Ηρώνδας, με ρωμαϊκή καταγωγή, στους ελληνιστικούς χρόνους, περίπου 700 χρόνια μετά την εμφάνιση του Αριστοφάνη. Έναν επίδοξο λοιπόν νέο Αριστοφάνη, ο οποίος έγραψε κάποια... έκανε απόπειρα μάλλον να καταγράψει, με συγχωρείτε, κωμωδία. Σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν κατάφερε να φτάσει στο επίπεδο της περίφημης Αττικής κωμωδίας, που για μας οι εκπρόσωποι τους είναι ο περίφημος Αριστοφάνη και ο Μένανδρος. Αυτοί σώζουν, αυτόν σώζονται κείμενα. Και ο κύριος Ηρώνδας έκανε την απόπειρα να καταγράψει επίσης μιας υψηλού επίπεδου μορφής κωμωδία. Δεν τα κατάφερε. Έγραψε μικρά σκετσάκια, κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κείμενα μιας σημερινής επιθεώρησης, χωρίς να υποτιμώ το θεατρικό είδος καθόλου. Και έτσι λοιπόν έγραψε τους περίφημους μιμίαμβους, δηλαδή μικρά κομμάτια, λογοτεχνικά βεβαίως, ή απόπειρα λογοτεχνίας, καλύτερα δραματουργίας, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν με τα κείμενα του Αριστοφάνη, με τα σπουδαία και περίφημα έργα και το περιεχόμενό τους του Αριστοφάνη. Όμως αυτό δίνει την αφορμή στον Άκη του Δήμου να γράψει ένα έργο το οποίο περιέχει έναν σημαντικό θεατρικό διάλογο, θα έργει κανείς και μια θεατρική μονομαχία ανάμεσα στον Αριστοφάνη και τον Ηρώνδα, όπου βεβαίως ο μεγάλος πρόγονος βάζει τα πράγματα στη θέση τους για το τι ακριβώς σημαίνει Αριστοφάνης και το τι ακριβώς σημαίνει Ηρώνδας. Έξω και το δεύτερο συνθετικό του τίτλου του έργου του Άκη Δήμου, Κόντρα Τέμπο. Υπάρχει μεν ένα τέμπο, ένας ρυθμός, αλλά είναι κόντρα, ακολουθείται και με τον οποίο ακόμα και Αριστοφάνης. Είναι κόντρα εντελώς. Ακόμα και με αυτό το ρυθμό συμφωνεί και ο Αριστοφάνης στο τέλος του έργου, απλά συμφωνεί, αλλά το τέμπο δεν πάβει να είναι κόντρα. Θέτει ερωτήματα πολλά η παράσταση για τον θεατή που θα έρθει να σας απολαύσει. Ένα από αυτά το οποίο διαβάζοντας έτσι πέντε λόγια για την παράσταση αυτή και για το έργο αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, θα ήθελα να σας το μεταφέρω και να μας δώσετε μια απάντηση. Πρέπει, λέει, να λες τα πράγματα με το όνομά τους ή μήπως είναι σοφότερο να τα υπενήσεσαι για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο? Εσείς τι λέτε, κύριε Χαλκιά, ποια είναι η απάντηση? Θα έλεγα ότι ο υπενιγμός σοφότερος δεν υπήρξε ποτέ. Απλά υπήρξε μια υπεκφυγή. Mm-hmm. Γι' αυτό κανείς πηγαίνει από τα πλάγια για να πει μια περίπου αλήθεια. Έτσι. Είναι μια υπεκφυγή ο υπενιγμός. Γι' αυτό το λόγο δεν θεωρώ ότι είναι σωστό. Αριστοφάνης, ναι, λέει τα πράγματα με το όνομά του. Βεβαίως, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, αυτή η άποψη επικράτησε, γιατί ο Αριστοφάνης δεν φοβήθηκε, παρά την αριστοκρατική του καταγωγή, δεν φοβήθηκε να μιλήσει τη γλώσσα που υπήρχε εκείνη την εποχή. Μια αργό η οποία μιλιότανε στην Αθήνα και η οποία ήταν ιδιαίτερα βομολόχα. Ο Αριστοφάνης δεν δίστασε, το χρησιμοποίησε αυτό. Και το χρησιμοποίησε και με βάρβαρο τρόπο αρκετές φορές. Γι' αυτό το λόγο και οι σύγχρονοι μεταφραστές του δυσκολεύονται ιδιαίτερα στο να μπορέσουν να βρουν άλλου είδους λέξεις, πιο ήπιες, πιο μαλακές, προκειμένου να εκφράσουν την αλήθεια που ο Αριστοφάνης θέλει πρακτικά να εφαρμόσει στα έργα του. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι ένα θάρρος
λογοτεχνικό τεράστιο, ειδικά όταν πρόκειται για δραματουργία, γιατί η δραματουργία είναι μια ιδιαίτερη λογοτεχνία που επεξεργάζεται ιδιαίτερα τα συναισθήματα των ηρώων που καταγράφονται μέσα σε αυτήν και όχι τόσο πολύ την ιστορία η οποία από μόνη της κυλά. Έτσι λοιπόν είναι ένα δύσκολο πράγμα η δραματουργία και μάλιστα η δραματουργία η οποία φιλοδοξεί να καταδείξει και να καταγράψει κωμωδία. Κωμωδία τι σημαίνει? Σημαίνει καταστάσεις ανθρώπινες, οι οποίες μέσα από σοβαρές άλλες καταστάσεις προκύπτει η ηλαρή τους πλευρά. Και έτσι λοιπόν προκαλεί στον άνθρωπο το γέλιο, μια πλευρά η οποία από την άλλη ανάγνωση μπορεί να είναι δυσάρεστη. Το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος που θα έρθει να σας απολαύσει 6 και 7 Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη για να ακολουθήσει η περιοδία σας σε όλη την Ελλάδα θα φύγει με τροφή για σκέψη πάρα πολύ μεγάλη και που τη χρειαζόμαστε ιδιαίτερα αυτή την εποχή με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας ιδιαίτερα. Θέλετε να μας πείτε επόμενους σταθμούς, θέλετε να μας πείτε με ποιους άλλους ανθρώπους έτσι μοιράζεστε, συμπορεύεστε σε αυτήν την περιοδία? Βεβαίως. Καταρχήν θέλω να κάνω μια αναφορά στον νέο διευθυντή της κρατικής σκηνής, τον Αστέρη του Βελτέκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος εγνωσμένης καλλιτεχνικής αξίας. Αγαπημένος, τον είχα και καθηγητή, κύριε Χαλκιά, και εγώ. Στη δραματική σχολή. Α, χαίρομαι πολύ. Ναι, εσύ είσαι από εδώ και βεβαίως γνωρίζεις περισσότερα πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αποφασισμένος να κάνει αλλαγές. Στο θέατρο, τις χρειάζεται το θέατρο τις αλλαγές, πάντα τις χρειάζεται. Και πολλοί άνθρωποι που τον γνωρίζουμε από τα παλιά είμαστε στο πλάι του. Για μένα, δοθήσεις ευκαιρίας, γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ πέρα κοντά στον Αστέρη. Στο έργο του Άκη του Δήμου, όπως ανέφερα προηγουμένως, και σε μια εξαιρετική, μα εξαιρετική σκηνοθεσία του Γιάννη του Ρίγα. Ενός καλλιτέχνη επίσης εγνωσμένης αξίας, χρόνια πολλά συνεργάτη του Κρατικού Θεάτρου. Μαζί με τον Δημήτρη τον Πιατά. Τον Ταξιάρχη το Χάνο και τον Κωνσταντίνο το Χατζησάβα και βεβαίως τον Σταμάτη το Γαρδέλη. Συμπληρώνουμε αν θέλετε την πεντάδα των πρωταγωνιστών όπου πρόκειται για τον Αριστοφάνη και το δούλο του, τον Ηρώντα και το δούλο του και βεβαίως τον Θεό Διόνυσο, τον προστάτη της δραματουργίας, τον προστάτη του θεάτρου και ιδιαίτερα τον Αριστοφάνη, τον προστάτη της κωμωδίας. Σε ένα καταπληκτικό θέατρο. Παίζει ρόλο μέσα στο έργο. Στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Δάσους, 6 και 7 Ιουλίου. Το μπορείτε να απολαύσετε η Θεσσαλονίκη σε αυτή 6 και 7 Ιουλίου ξεκινάμε από εδώ και στη συνέχεια θα πάμε πιο βόρεια, επάνω Αλεξανδρούπολη, Φιλίππους. Θα ξανακατεύουμε στο Δήμο Σικαιών, έχουμε κάποιες άλλες παραστάσεις μέσα στο Σεπτέμβρη. Βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλά γεγονότα τα οποία είναι αναμενόμενα μέσα στους επόμενους 2 μήνες, 3 μήνες και ανάλογα με αυτά θα πορευτούμε και εμείς. Έχουμε μια περιοδία η οποία δεν είναι τεράστια, δεν είναι μεγάλη, αλλά θα κατέβουμε και στην Αθήνα, σε φεστιβάλ των Δήμων της Αθήνας, την εποχή του Σεπτέμβρη αυτό και είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη μετακίνηση με μια πολύ ωραία θεατρική παρέα. Που πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο σε αυτήν. Είμαστε σίγουροι, καλά ταξίδια. Θέλω να πιστεύω ότι το μέλλον του θεάτρου είναι πολύ καλό. Και όταν μιλάμε και για έτσι νέους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά, είναι πολύ παρήγορο και ευίωνο αυτό το γεγονός από μόνο του. Και εμείς είμαστε εδώ να το αναδεικνύουμε κάθε φορά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά ταξίδια, καλή περιοδία, καλές πιάτσες, πώς τις λέτε εσείς στο θεατρικό κόσμο. Με πολλή επιτυχία. Να μας χαρίζετε έτσι ωραίες θεατρικές στιγμές. Έχεις απόλυτο δίκιο για αυτά που είπες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ κι εμείς. Με τη βοήθειά σας σίγουρα. Θα πάμε καλά, ο κόσμος θα ανταποκριθεί στην προσπάθειά μας και όλα θα πάνε καλά. Εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι για όλους. Καλό καλοκαίρι, με ηρεμία και ησυχία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χαλκιά.